Οπωσδήποτε δεν καλύπτει τον έπικον, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπωσδήποτε δεν καλύπτει το ψευδοκράτος, που εν πάση περιπτώσει έχει παντοτριώσει. Άρα καλύπτει έναν αριθμό, περιορισμένων αριθμών, περιουσιών. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας για να μην νομίζουμε ότι... σε σχέση τουλάχιστον με τους Βρετανούς μιλάμε για χιλιάδες. Ναι. Το λέγαμε μπορεί προηγουμένως, να μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες, αλλά δεν μιλούμε για τις εκατοντάδες χιλιάδες περιουσιών. Μιλούμε για έναν ποσοστό αυτών των περιουσιών. Όμως, έχοντας πει αυτές, έχοντας επισημάνει, αν θέλετε, κάποιες αδυναμίες και κάποιες προσεκτικές κινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, αυτό σε καμία περίπτωση δεν αφαιρεί από όλα εκείνα τα σημεία τα οποία είπαμε προηγουμένως, στα οποία είμαστε όλοι συμφωνοί. Και ευχόμαστε, αυτή είναι η δική μου ευχή, ότι θα αξιοποιηθούν δεόντως όχι μόνο στα λόγια, όχι μόνο στα λόγια, αλλά εκεί, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διεθνώς. Γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι με αυτήν την απόφαση ο οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πλέον, ο οποίος είχε στόχο και σκοπό να αγοράσει περιουσία στα κατεχόμενα, θα κάνει πίσω. Αυτό βεβαίως θα το αντιμετωπίσουν οι Τούρκοι. Πώς θα το αντιμετωπίσουν? Δίδοντας κίνητρα, δίδοντας εγγυήσεις, το ψευδοκράτος, η Τουρκία, με έναν κόστος βεβαίως το οποίο θα έχουν να υπομισθούν. Γι' αυτό χρειάζεται όμως από δική μας πλευρά η σωστή αξιοποίηση, η σωστή διαφώτιση. Για να χαιτήσουμε την μήνυμα, όποια... Βεβαίως, το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Επίθεση κανένας, από την πλευρά της μα Τουρκίας. Κανένας στον κόσμο, παγκόσμια, ο οποίος αγοράζει περιουσία στα κατεχόμενα... Νομίζει ότι αγοράζει. Ναι, αγοράζει, ναι, νομίζει ότι αγοράζει, το βάζω σε εισαγωγικά, το αγοράζει. Δεν πρέπει να έχει τη ψευδέστηση ότι αποκτά τίτλο ιδιοκτησίας. Αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα από αυτήν την εποχή. Θα ρωτήσω ξανά, πιστεύετε ότι θα ήταν καλό τώρα, έστω παρά τις δυσκολίες που αναπτύξατε τώρα, περί επιδόσεων κλπ. Ας θεωρήσουμε ότι ξεπερνιόνται τα εμπόδια αυτά. Θα το βλέπατε ως σημαντική επίθεση, μια και μιλούσαμε για διπλωματικές άλλες επιθέσεις. Όπου υπάρχει η δυνατότητα, είμαι υπέρ της άποψης, όπου υπάρχει δυνατότητα να γίνεται. Η προβολή, δηλαδή αυτής της απόφασης μπορεί να είναι το δυνατότερο μας αρτί. Κάτι το οποίο δεν έκαναμε. Αυτό λέω. Την... αυτό λέω. Άρα μάλλον ούτε κάνουμε τη δεύτερη διακρατική που δεν είναι. Δύο φάσεις η προσπάθεια. Η μία είναι η αποτροπή νέων, ας τις ονομάσουμε, αγορές στα κατεχόμενα. Αυτό δηλαδή θα γίνει την ενημέρωση. Αυτή, πρέπει να γίνει, αυτή η υπόθεση πρέπει να γίνει ενημέρωση, ούτως ώστε να πούμε στα άτομα που σκέφτονται ότι κοιτάξτε να δείτε αυτό που πάτε να κάνετε. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτούς που τώρα βρίσκονται παράνομα στην κατοχή των υποστατικών μας. Δηλαδή, Αχιλέα, αν έστελε ο κάθε ιδιοκτήτης στον κάτοχον σήμερα περιουσίας που έχει ανεγερθεί σε δική μου περιουσία, αν έστελε ένα γράμμα του, ξέρεις, που είναι Ευρωπαίος, πρόκειται να εφαρμόσω και στη δική σου την περίπτωση αυτή την απόφαση. Νομίζεις ότι θα το δεχόταν, ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν τους Κυπρίους? Τουλάχιστον θα ερχόταν σε συνεννόηση. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Πρώτα απ' όλα είναι να αποτρέψουμε νέες αγορές και το δεύτερο είναι διαχείριση των υφισταμένων περιουσιών οι οποίες ελέγχονται από ξένα συμφέροντα. Λοιπόν, κλείνουμε. Τελευταία τοποθέτηση από όλους. Κύριε Στομίδη. Ουδής θέλει να υποβαθμίσει την μεγάλη νομική σημασία αυτής της απόφασης. Όμως, έχει μεγαλύτερη σημασία η πολιτική αξιοποίηση αυτής της απόφασης σε πολλούς τομείς. Πρώτον, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταθέσει έγγραφο ενώπιον του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εναντίον της προσφυγής για εφαρμογή απόφασης για εφαρμογή της Κυπριακής απόφασης στην Βρετανία. Σε σχέση με την ίδια απόφαση. Η Επιτροπή πήρε την απάντησή της. Και νομίζω είναι σαφές το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Αγγλικό Δικαστήριο. Δεύτερον, η Αγγλία έχει πάρει ένα άλλο μήνυμα. Οφείλει να σέβεται την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναγνωρίζεται. Σαφείς και πολύ σημαντικές αναφορές στην απόφαση. Ειδικώς η παράγραφος 61 είναι ιδιαίτερα σαφής. Γραφική ακεραιότητα, σεβασμό της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εκμετάλλευση πολιτική έναντι των άλλων προτιθέμενων αγοραστών ελληνοκυπριακών περιουσιών στην κατεχόμενη γη της πατρίδας μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ήδη ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, προειδοποιώντας, αλλά εδώ έχουμε συγκεκριμένη απόφαση η οποία πρέπει να αποθαρρύνει οποιοδήποτε επιχειρεί να αγοράσει περιουσία στην κατεχόμενη γη της Κύπρου. Δεύτερον, ή μάλλον τέταρτο, θα έλεγα ότι
ενισχύεται το επιχείρημά μας ότι ο παλαιός, ο αρχικός ιδιοκτήτης είναι εκείνος ο οποίος έχει αναβαλωτρίωτον το δικαίωμα του και εκείνος πρέπει να αποφασίσει. Από την άλλη, αντιλαμβάνεστε ότι η λύση δεν μπορεί να είναι ούτε με τις πολλές προσφυγές, ούτε με την προσπάθεια για εφαρμογή αυτής της απόφασης, αλλά με προσεκτική διαχείριση όλων των δεδομένων. Έχουμε και άλλες αποφάσεις που μας ενισχύουν. Και η Λουιζίδου, και η Τέταρτη Διακρατική, και η τελευταία απόφαση για τις πτήσεις. Αξιοποιήθηκαν δε όντως κατά την άποψή σας? Αξιοποιούνται, πιστεύω, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και πρέπει να αξιοποιούνται σαφώς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Νομίζω λοιπόν ότι το να ενισχύσουμε 10.000 Κύπριους ιδιοκτήτες να επιχειρήσουν το ίδιο που επιχείρησε ο Αποστολίδης θα ήταν ίσως μια μάταιη άσκηση η οποία θα διαρκέσει πάρα πολλά χρόνια, θα οδηγήσει ίσως μετά από 10-20 χρόνια σε αποτελέσματα, όμως δεν θα οδηγήσει στη λύση. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχουν παράμετροι που πρέπει να δούμε στη βάση των νομικών θεμελίων που μπορούμε να φτάσουμε όσον αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των Ελληνοκυπρίων εκτοπισμένων ή γενικά Κυπρίων ή άλλων που βρίσκονται υπό κατοχή. Χρειάζεται λοιπόν πολύ πολύ προσοχή. Να θυμίσω ότι στην υπόθεση Λοϊζίδου και λόγω των πολλών προσφυγών που είχαν κατατεθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τίνει να δεχτεί ως εσωτερικό ένδικο μέσο την Επιτροπή περιουσιών που εγκαθίδριζε το τουρκοκυπριακό. Σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Αγγελίδη. Όταν μιλούμε για σεβασμό της περιουσίας που βγήκε και επιβεβαιώθηκε και με αυτήν την απόφαση και βεβαίως αναγνώριση και σεβασμού της δικαστικής εξουσίας του κράτους του Ευρωπαϊκού που λέγεται Κυπριακή Δημοκρατία, δεν μπορεί να μείνει χωρίς πολιτική εκμετάλλευση σε όλα τα επίπεδα που αφορά την επίλυση του Κυπριακού. Αυτή η ιδιότητα που μας παρέχει ως κράτος το να ζητούμε την εφαρμογή του κεκτημένου σε ολόκληρη την Κύπρο είναι κάτι που οφείλουμε επιτέλους να το διεκδικήσουμε και στο πολιτικό επίπεδο. Η προσπάθεια του κ. Αποστολίδη έχει ανοίξει τεράστιο δρόμο κατά την άποψή μου και από εκεί οφείλει το κράτος μέσα από τους θεσμούς και τους αξιωματούχους τους να την αξιοποιήσει. Ευχαριστώ θερμά. Κύριε Δημητριάδη. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε τις επιπτώσεις αυτής της τεράστιας επιτυχίας, διότι ανοίγονται δικαστικοί δρόμοι στο επίπεδο του ατόμου προς άτομον, για τους οποίους ακόμα δεν είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε το τι θα κάνουμε. Αλλά σίγουρα πρέπει να γίνει σοβαρός σχεδιασμός για αυτές τις υποθέσεις, παρόλο που στο επίπεδο των ατόμων τα οποία σκέφτονται τώρα να αγοράσουν περιουσίες στα κατεχόμενα, αμέσως πρέπει να δημοσιοποιηθεί αυτή η απόφαση, ούτως ώστε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για να μην συνεχίσει το ξεπούλημα των περιουσιών μας σε αυτούς τους ξένους, οι οποίοι πρέπει να ξέρουν ότι αυτό που νομίζουν ότι αγοράζουν δεν τους ανήκει. Δεν υπάρχει. Μας ανήκει εμάς.